Ότι είναι ομολογία ήττας και οπισθοχώρηση από τις καθαρές λύσεις που διακήρυτε ο κύριος Σαμαράς. Και αν θέλετε, έτσι απλά να πω στον κόσμο τη δική μου άποψη για το τι είπε χθες ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, θα το πω εντελώς απλά, επιτρέψτε μου, είπε ότι μπορεί να είναι και κύριος Σαμαράς και κύριος Παπαδήμος ταυτοχρόνως. Έταξε μάλιστα υπουργικούς στόχους, είπε μπορεί το κυβερνητικό σχήμα να γίνει μεγαλύτερο. Ναι, αλλά είπε και εκλογές το 2015 εμέσως, που ζητάτε και εσείς, κύριε Βαρμένο. Τάσσοντας εμέσως, κυρία Μπουσδούκου, υπουργικούς στόχους σε όποιους ήθελε ψηφίσουν τον προτινόμενο πρόεδρο. Και εδώ θα ήθελα να σας πω, μην ψάχνετε, μην γινόμαστε detective. Η πτώση της αξιοπιστίας και του προφίλ του πολιτικού συστήματος είναι τόσο βαθιά που έλεγε κανείς ότι δεν πάει παρακάτω. Έρχεται ο Πρωθυπουργός όμως με τις έμεσες υποσχέσεις του να μας πει ότι υπάρχει χώρος και για παρακάτω για το πολιτικό σύστημα. Κατά τα άλλα σχίζουν τα ιματιά τους, υποκριτικά θα έλεγα πολύ, για το που έφτασε η πολιτική ζωή. Λες και χρειαζόταν τα τελευταία μαθήματα για να αισθανθούμε, να καταλάβουμε πού έχει φτάσει η πολιτική ζωή. Να σας πω κάτι, κυρία Μπουσδούκου. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, ακόμα και θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας να μην υπήρχε στη μέση, για να το πω έτσι, θα έπρεπε να υπάρξει μια δημοκρατική εκαθάριση. Απλά, να πάει η χώρα συντεταγμένα. Ακούστε να σας πω. Τι εννοείται, τελειώνω. Για να καταλάβουμε. Τι εννοείται δημοκρατική εκαθάριση. Ο κύριος Σαμαράς κυβερνάει, θα σας πω. Εξηγήστε μας. Θα σας εξηγήσω. Ο κύριος Σαμαράς κυβερνάει 2,5 χρόνια. Έτσι. Να θέσει πρώτου ελληνικού λαού, όχι κραυγές, όχι τρομοκρατία, όχι φοβία. Συγγνώμη, να το. Τα αποτελέσματα της φοβίας. Τα σπάσει πολύ. Όχι φοβία. Το βάλω εκεί, τέλος πάντων. Ο τρόμος έχει έρθει. Μισό λεπτό. Θέλω να πω, κύριε. Ακούσε να σου πω. Είμαι εκφραστικός, έτσι εκφράζομαι. Και καμιά φορά θέλω να μιλήσω. Δεν ξέρω για ποιο είναι το γούρι. Και με αυτόν τον οποίο συνομιλώ. Καταλάβατε. Άρα να μην το φέρει σε επιθετική ενέργεια. Πείτε το για γούρι που είπε η κυρία Μπουζούκου. Για τον καινούριο χρόνο. Πάντω δεν το βλέπω να εκφράζεται. Δεν το βλέπω να εκφράζεται. Θα το δείτε, θα το δείτε. Υπομονή. Βλέπω να κλείνει η ψαλίδα. Υπομονή. Σα απομονώνει ο λαό από τη σκληρή σα γραμμή. Η ψαλίδα και με τι εταιρείε. Που επικαλείστε, λέω. Αφήστε δημοσκοπήσει τώρα. Είδα εταιρείε που δεν τι έχει ακούσει ούτε η μητέρα. Από τον νου που της έχει. Κύριε Βαρμένο, ολοκληρώστε για να πάω με τον κύριο οικονόμου. Αφήστε με. Είναι εδραία πεποίθηση του ελληνικού λαού. Δεν την ανατρέπετε. Δεν μπορείτε να την ανατρέπετε. Όχι εσείς και όποιοι άλλοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι, κύριε Μπουσδούκου. Για να είμαι απολύτως θετικός. Λέω στον κύριο Σαμαρά, ψύχρεμα, συγκροτημένα, να πάει η χώρα σε εκλογές. Όχι κραυγές, όχι φοβίες. Κυβερνάει 2,5 χρόνια να πει αυτό. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα της πολιτικής μου και να ζητήσει την έγκριση από τον ελληνικό λαό. Δεν σας έπεισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός να με πείσει εμένα. Άλλους είχε στόχο να πείσει ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως. Ποιος δηλαδή. Λέω, όταν λέει ότι μπορεί να μεγαλώσει το σχήμα το κυβερνητικό. Ποιος είχε να έχουν στόχο. Κι άλλοι υπουργοί. Δεν ξέρω ποιος είχε στο μυαλό του. Και δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αυτό που με ενδιαφέρει και σας το είπα προηγουμένως είναι η στάθμη. Τη πολιτική. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μου επιτρέψετε να πάμε στον κύριο οικονόμου για να τον αποδεσμεύσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ.